Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Για άλλη μια φορά μαζί, εδώ στην ιστοσελίδα μου στο Facebook, από την Αθήνα τώρα. Πήγε πάρα πολύ καλά από τηλεθέαση το λιγόλεπτο βίντεο που κάναμε από την Washington, αλλά εκεί αναγκαστικά έπρεπε να μιλήσω λίγο. Δεν είχα καλή σύνδεση στο ίντερνετ, δεν είχα φώτα, ήταν πιο δύσκολο το πράγμα. Και τα έχω μαζέψει τώρα όλα για να τα αναλύσουμε στη σημερινή μα εκπομπή και με ό,τι έγινε όλη αυτή την εβδομάδα για να λύσουμε τις απορίες και να απαντήσω και στα ερωτήματά σας. Θέλω να σα πω, άμα τη ενάξει τη σημερινή εκπομπή, ότι είμαστε όλοι πολύ θλιμμένοι. Είναι μια τραγική για τον Ελληνισμό μέρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο πρωθυπουργό μα, αυτό το καλό μα παλικάρι, ο κύριο Τσίπρας, έχασε τον Νόμπελ Ειρήνη. Αν είναι δυνατόν για αυτή τη συμφωνιάρα που πέτυχε με τα Σκόπια, αυτοί οι άκαρδοι στι βόρειε χώρε δεν επέλεξαν τον Αλέξη τον Τσίπρα για να του δώσουν τον Νόμπελ. Ειρήνης, το οποίο φαντασιωνόταν εκεί και περίμενε και διέδιδανε του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τρελαθούμε και θα πέσουμε ανάσκελα που θα δούμε τον Τσίπρα με Νόμπελ. Ε, πάει και αυτό τελείωσε. Θα ήταν πραγματικά μεγάλη ξεφτύλα για τα Νόμπελ να έπαιρνε Νόμπελ το Τσίπρα για να είμαστε δικοί. Ο πιο αποτυχημένο πρωθυπουργό όλων των κρατών όλων των εποχών. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό απεφεύχθη για το κύριο αυτών των καλών βραβείων. Δεν πιστεύω ποτέ να το διεκδικούζα σοβαρά. Θέλω όμω σήμερα να ξεκινήσω την εκπομπή και πριν πω οτιδήποτε άλλο, με ένα θέμα που κάτι γνώμη μου δείχνει το πόσο στη χώρα μας έχουμε πάθει μυθροδιατισμό, πόσο έχει καταφέρει η αριστερά να κάνει πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμασταν στο παρελθόν θα μπορούσαν να γίνουν και πόσο όλοι εμείς φταίμε, όλοι φταίμε και εγώ βάζω τον αυτό μου μέσα, γιατί του επιτρέπουμε να κάνουν τέτοια πράγματα. Έχω στα χέρια μου την εφημερίδα Φιλελεύθερος, του κυρίου Θανάση Μαυρίδη. Θα μου πει τώρα, τι κάνει, Ρε Άδωνη, διαφήμιση στο φιλελεύθερο. Λοιπόν, θα σα απαντήσω. Ναι, κάνω διαφήμιση στο φιλελεύθερο. Και κατά τη γνώμη μου, μετά τα γεγονότα και τη ε, των δημοσιογράφων του φιλελευθέρου μετά από τη μήνυση του Πάντου καμένου. Αλλά από αυτά που θα σα πω τώρα, κάθε νοήμων Έλληνα πρέπει να αγοράζει κάθε μέρα το φιλελεύθερο. Και θα σα πω και τώρα γιατί βγαίνει προχθέ η εφημερίδα Φιλελεύθερο, χθε για την ακρίβεια, προχθέ, με ένα πρωτοσέλιδο, στο οποίο έχει τον υπεύθυνο μεταναστευτική πολιτική που έχει τοποθετήσει η κυβέρνηση Ριζανέλ, ο οποίο μετά από όλο τον χαμό ο οποίο έχει προηγηθεί για το αν πράγματι υπάρχει διασπάθηση κονδυλίων, μάσα δηλαδή, από τη διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση, όπου έκανε τη μήνυση ο Καμένος, μάθημα του παρενέβη η Όλαφ από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και, τα λοιπά, και λέει, ναι, υπάρχει αγωδιαχείριση, υπάρχουν και μίζες και πρέπει να παρέμβει σαν Αυτό βγαίνει το πρωτοσέλιδο χθε το πρωί. Προσέξτε, όχι ένας δημοκράτης, όχι ένας ουδέτερος αξιωματικός, ο άνθρωπος που ήδη είχε να τοποθετήσει σε αυτή τη θέση. Και προσέξτε κάτι άλλο ότι στην Ελλάδα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν είναι ο πρώτος. Ξέρετε ποιο είναι ο πρώτο που παρετήθηκε. Το ξεχάσει τώρα. Θυμάστε ένα βουλευτή του Παπανδρέου που μετά έγινε βουλευτή του Κουβέλη και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κύριο Οδυσσέα Βουδούρη. Ο κύριο Οδυσσέα Βουδούρη είχε πει, αν θυμάμαι καλά, γενικό γραμματέα και παρετήθηκε λέγοντα: Δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί αυτοί εδώ τρώνε λεφτά από το μεταναστευτικό και μάλιστα είχε δώσει κάποια νούμερα. Ότι στι υπόλοιπε χώρε κοστίζει ο κάθε μετανάστη 3.000 και εδώ και διάφορα τέτοια. Δεν ασχολήθηκα κανένα τότε με τι καταγγελίε του κυρίου Βουδούρη. Έχει ξεκινήσει λοιπόν τώρα ο φιλελεύθερο οργανωμένα εδώ και δύο εβδομάδε και παίζει αυτό το θέμα. Και φτάνει χθε και βγάζει τον υπεύθυνο τη κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει παραπάνω. Ο υπεύθυνο τη κυβέρνηση βγαίνει και σου λέει ναι, τρώνε λεφτά. Και πρέπει να μπει εισαγγελέα. Τι κάνει ο κύριο Δημήτρη Βίτσα. Ξυλώνει τον καταγγέλλοντα εντό τι ωρών. Και τώρα σα ρωτώ. Φαντάζεστε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία να έχει βγει κάποιο να καταγγέλει από τη διοίκηση ότι τρώμε λεφτά και εμεί να τον ξυλώνουμε. Τι θα γινόταν ρε παιδιά στην Ελλάδα. Ξαναλέω, φανταστείτε. Υπουργό Υγεία Άδων Γεωργιάδη. Και βγει ένα διοικητή που έχω διορίσει εγώ σε ένα νοσοκομείο. Αυτή η θέση που έχει ο κύριο είναι πολύ παραπάνω από αυτήν. Αλλά να βάλω εγώ να το καταλάβετε. Και λέει ο Γεωργιάδη και οι τρώνε λεφτά από νοσοκομείο. Και πάγω σε δύο ώρε τον διώχνω. Και λέω, τον διώχνω γιατί του γουστάρω. Τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Χαμό, φασαρίες, πώ τολμάνε, φασίστε, δεν τρέπονται, εισαγγελεί που είναι. Τώρα, α, τώρα ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Τώρα είναι Παρασκευή, πάμε για Σαββατοκύριακο να περάσουμε καλά. Σιγά μην ασχοληθούμε τώρα με το πόσα τρώνε όλοι αυτοί από το μεταναστευτικό. Γι' αυτό κάνω διαφήμιση στο φιλελεύθερο. Αυτό είναι ο λόγο. Γιατί πρέπει επιτέλου σε αυτή τη χώρα να μάθουμε να ξεχωρίζουμε. Και θα το πω. Και στον ελεύθερο τύπο θα κάνω άλλο και από κάτω θα το κάνω. Και στην καθημερινή και σε όποιον άλλον το κάνει. Όποιο αντιστέκεται σε αυτή τη χούντα το Σιριζανέλ θα έχει τη δική μου υποστήριξη. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, εγώ να το ξέρετε, δεν υπάρχει μέρα που δεν μπαίνω φιλελεύθερο. Έχω δώσει παγία εντολή γραφείο μου. Κάθε πρωί θα μπαίνω μέσα και θα το φιλελεύθερο στο γραφείο μου. Έτσι. Για το γαμό το που λένε. Γιατί δεν ανέχομαι άλλο την κοροϊδία. Γιατί έτσι νομίζετε ότι αυτοί μένουν στην εξουσία έτσι. Για την ψυχή τη μάνα του. Τα έχουν κάνει όλα. Μην πω τα έχουν κάνει και δεν φεύγουνε. Ε, γιατί. Φάδε στο μυαλό σα η πρώτη φορά αριστερά. Η αδιάθωρη και η αμόλυντη τρομάρα του. Σα λέω μια είδηση για να καταλάβετε τι περνάω. Και θα έρθω στο τέλο. Θα τι νοβάρτε και, τα... και τι μηνύσει μου και τι αγωγέ μου. Είμαι Υπουργό Υγεία το 2013. Μου έρχεται ένα σήμα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που με ειδοποιεί υπηρεσιακά ότι υπάρχει μέγιστο κίνδυνο αποβολή του ελληνικού Ερθρού Σταυρού από τον Διεθνή Ερθρό Σταυρό και ότι πρέπει να λάβω πρωτοβουλία για να σώσω το κύριο τη χώρα. Υπενθυμίζω δεν υπάρχει καμία χώρα μέχρι σήμερα που να έχει χάσει το σήμα του Ερθρού Σταυρού. Δηλαδή που ο Διεθνή Ερθρό Σταυρό να την έχει αποβάλει. Καμία. Μόλι συνειδητοποιώ. Το μέγεθο ευθύνη που έχω, αλλά και το μέγεθο ξεφτίλε για τη χώρα. Έρχομαι σε επαφή με το διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Ξυλώνω το Μαρτίνι, γιατί η πρώτη και βασική α, η απέτηση των ξένων και σωστή ήταν να ξυλωθεί ο Μαρτίνι και το σύστημά του. Ξυλώνω το Μαρτίνι και με κοινή συντονισμένε και με δικαστήρια κλπ. σώζω τον Ερυθρό Σταυρό και δεν αποβάλλεται η Ελλάδα από το διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Μάλιστα. Αυτά κάνει ο Υπουργό Άδων Γεωργιάδη. Έρχεται η πρώτη φορά αριστερά λοιπόν με τον Πολά και τον Ξανθό. Θέλουν να χτυπήσουν τον Γεωργιάδη. Πάνε, δείχνουν τον Μαρτίνη στη φυλακή. Τον βάζουν με κατηγορία ο Μαρτίνη για το Ερίκο Δινάν. Το οποίο ερίσκοντα παρόδο διαγωνισμό για τον Δινάν έχει μπει τώρα το κράτο με τον Άσι, όπω ανακοίνωσε ο κύριο Τσίπρα. Άρα έχει αναγνωρίσει το σύνομο τη προηγούμενη διαδικασία. Κλείνω την παρένθεση. Αρχίζει ο Μαρτίνη και λέει ο Γεωργιάδη Πάω στην εξαστική. Μου επιτίδαντο όλοι οι βουλευτέ Ιριζανέλ. Μα πώ τόλμησα να διώξω τον Μαρτίνη. Και γιατί έδεξα τον Μαρτίνι. Και του έλεγα: Ωραία, πήγα να καλάσει το Μαρτίνι που είναι στη φυλακή κτλ. Και του κατέθεσα τι επιστολέ που λέγε ο Διεθνή Ερθρό Σταυρό, κάντε κάτι, θα σα αποβάλουμε. Τα βρήκαμε το Μαρτίνι. Βγήκε από τη φυλακή ο Μαρτίνης. κάνε εκλογέ με το καταστατικό του Μαρτίνι, εξέλεξε ο Μαρτίνη στου δικού του και τι γίνεται τώρα. Αποβάλλεται η Ελλάδα από το Διεθνή Ερθρό Σταυρό. Για να κυνηγήσουν το Γεωργιάδη, εξευτελίζεται η χώρα Διεθνώ, ω η πρώτη χώρα που αποβάλλεται από τον Ερυθρό Σταυρό, διότι δεν του νοιάζει καθόλου η Ελλάδα, δεν του νοιάζει η Πατρίδα, δεν του νοιάζει τίποτα. Τέτοιοι είναι. Όπω να ξέρετε, σήμερα έχουν φτάσει νεκροί από το Δυτικό Νείλο 34. Όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο, μπήκαν και νεκροί από ολονοσία την προηγούμενη χρονιά και νεκροί από τον Δυτικό Νείλο και μεγάλη αύξηση στο AIDS. Κάτσα κάτω τότε με το κελπνό. Αυτό το κελπνό που το έχουν καταβρίσει, που το έχουν σκοφαντήσει, που το λένε μόνο για σκάνδαλο, ε! Αυτό το κελπνό, που θέλουν να, να το κλείσουν, μάλιστα. Και τι πετύχαμε μέσα σε ένα χρόνο, δείτε τα νούμερα. Τι παρέλαβα και τι παρέδωσα. Όχι τα λεφτά που λέμε, στη δημόσια υγεία. Μηδέν δυτικό νήλος παρεδόθη στο ΣΥΡΙΖΑ, μηδέν ελωνοσία στο ΣΥΡΙΖΑ, στα μισά η οροθετική, γιατί μοιράζαμε τι. Ε, Σύριγες και τα φάρμακα στην ώρα του. Τι είχαμε κάνει καμπάνια τότε για το AIDS μέσω του κελπνό. Και τι έγινε, πάει και το ΣΥΡΙΖΑ. Βρίζει το κελπνό από το που μέχρι το βράδυ, αν κυνηγήσει το Γεωργιάδη. Δεν ασχολούνται με το πώ θα δουλέψει το κελπνό. Ασχολούνται από τα bitcoin και πώ θα ξεπλύνουν χρήμα, μέχρι πώ θα απολύσουν του υπαλλήλου που δεν προσκύνησαν τον και πώ θα βρίζουν το Γεωργιάδη. Και τι γίνεται τώρα, Ξανά μανά η στην Ελλάδα, ξανά μανά ο δυτικό νύλο στην Ελλάδα, διπλασιασμό των οροθετικών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάσταση με την πρώτη φορά αριστερά. Αποτυχημένη σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Κάνω εδώ μία παρένθεση. Σήμερα θα ασχοληθώ με τα εξή θέματα, να ξέρετε. Το λέω για να μείνετε στην εκπομπή. Θα σχολιάσουμε το ζήτημα με την Ελμέ Μαγνησία. Δεν αντέχω να μην το σχολιάσω. Θα πούμε φυσικά για τις τράπεζες, τι τράπεζε, τι γίνεται με την οικονομία, να καταλάβουμε για τι πρέσπες. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το Μέγκα. Σήμερα το Μέγκα κλείνει οριστικά μετά από την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Το Μέγκα ήταν ένα κανάλι που πολέμησε πάρα πολύ την Δημοκρατία για το παρελθόν. ένα κανάλι και το αριστερό στην πραγματικότητα. Οφείλουμε να σου πω κάτι. Εγώ δεν αισθάνομαι χαρά που κλείνει το Μέγκα. Θα στα στεναχώρια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν σκοπό τη ζωή του κυρίου Τσίπρα να το κλείσει και είναι από τα λίγα πράγματα που κατάφερε στη ζωή του να κλείσει το Μέγκα. Και καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν οργανωμένο σχέδιο από την παρούσα κυβέρνηση με μίσο. Μίσο το εμπάρκο τότε του Πρετέρικου, όλα τα υπόλοιπα. Άλλα τα βρήκαμε τον Μπόμπολα μετά. Αυτό ήταν σε προσωπικό επίπεδο. Οφείλω όμω να σα πω ότι το Μέγκα έχει μια ιστορία στην Ελλάδα. Και ξέρετε ότι έχει και μια ποιότητα που δεν φτιάχνεται εύκολα. Είναι απώλεια που κλείνει το Μέγκα, δεν είναι ευχάριστο που κλείνει το Μέγκα. Είναι άλλο ένα κομμάτι ενό. Μια καλύτερη τηλεόραση, την οποία τώρα χάνουμε. Και το λέω τώρα που κλείνει, και που δεν πάω να πει κάποια, το λέω για να με βγάλουν, επειδή με συμπαθούν οι δημοσιογράφοι. Τι είπα από όλα αυτά. Δεν πάω να βγάλω και από αυτού. Είναι περισσότερο χωρί δουλειά, έχει κλείσει. Και ίσω να δυσαρεστούνται και όσοι μένουν ανοιχτοί που το λέω αυτό. Αλλά εγώ θα το πω. Γιατί αυτά που πιστεύω τα λέω ανεξάρτητο κόστου. Τώρα, δύο λόγια για τα μαθήματά μου πριν πω οτιδήποτε άλλο. Ακούστε. Την περασμένη εβδομάδα, την εβδομάδα που τρέχει ξεκίνησαν τα μαθήματα της ιστορίας στην ελληνική αγωγή. Είχαμε το πρώτο μάθημα αρχαία ιστορίας τη Δευτέρα και το πρώτο μάθημα μεσονικής ιστορίας την Τετάρτη. Βάζω εδώ και το, τα προγράμματα σπουδών της ελληνικής αγωγής και θα το δείτε. Info, papaki, ελληνική αγωγή.gr, ξαναλέω, info, παπάκι, ελληνική αγωγή.gr, στέλνετε email, σα στέλνουν το πρόγραμμα, τι πληροφορίε. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σα, όπω φυσικά και αν τηλεφωνήσετε στο 210-52-21-314. Το γράφω εδώ με μεγάλα γράμματα, γιατί ό,τι δεν γράφει, δεν το καταλαβαίνει εύκολα, αλλά, 52 άλλο. 52-21-314. 52-21-314 Το τηλέφωνο της ελληνικής αγωγής Γιατί σας το λέω Τώρα θα δείτε από κάτω στα σχόλια στο facebook θα βγει το link από το πρώτο δωρεάν στο YouTube μάθημά μου του πρώτου έτου σπουδών της Δευτέρας, κάθε Δευτέρα 8 με 10 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το link πάλι YouTube δωρεάν παρακολούθηση όλου του διόρου του πρώτου μαθήματος που έκανα μεσαιωνική, βυζαντινής ιστορίας που θα γίνεται κάθε Τετάρτη 8 με 10. Θέλω να τα δείτε. Βάλτε για λίγο και αν δεν σας αρέσει κλείστε το μάθημα. Αλλά δοκιμάστε το. Μπείτε τώρα, θα δείτε σε λίγο, θα μπει από κάτω το link. Αντιγράψτε το και μόλι λέω την εκπομπή και έχετε χρόνο, βάλτε να το δείτε. Η βέβαιο θα σα αρέσει. Και θέλω να σα πείσω να εγγραφείτε στα μαθήματα. Όχι για να μα δε ματέ ελληνική αγωγή. Χαμό γίνεται στα μαθήματα. Δεν πέφτει καρφίτσα μα θα δείτε στο βίντεο. Καρφίτσα δεν πέφτει και ιντερνετικά και από του ανθρώπου που έχουν εκεί. Όμω διότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο κυριότερο λόγο που η χώρα μα έχει αυτή την παρακμή είναι γιατί έχουμε παντελή άγνοια τη ιστορία. Αν καταλαβαίναμε λίγο ιστορία, θα αποφεύγαμε τρομερά. Θα φεύγαμε πάρα πολλά από τα ασφάλματα τα τρομερά που έχουμε κάνει. Η εκλογή του Τσίπρα το 2015, να ξέρετε, δεν διορθώνονται εύκολα. Και η ζημιά που έχει κάνει θα πληρώνεται για πολλέ γενιέ. Όταν έλεγα εγώ ότι η εκλογή του Τσίπρα θα είναι χειρότερη την ασιατική καταστροφή, με λέγατε υπερβολικό. Αλλά θα το δείτε δυστυχώ ότι αυτό θα είναι. Θα μιλάμε για δεκαετίε. Για τη λέλαπα τη πρώτη φορά αριστερά. Θα πω αυτό θα πω για την οικονομία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η μελέτη τη ιστορία είναι μεγάλο πράγμα. Στα link λοιπόν που σα έχω δώσει τώρα από κάτω, βλέπετε δύο ώρε δωρεάν το πρώτο μάθημα ιστορία αρχαία. Την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα κάνουμε του αρχαϊκού χρόνου, αρχαίος δηλαδή. ε, σκοτεινή χρόνη, αρχαίο μεσαίωνα δηλαδή. σκοτεινή χρόνη, μετά πάμε αρχαϊκού χρόνου, θα μιλήσουμε για τα Μαντία, για του δελφού, θα μπούμε λίγο στι πόλει κράτη, θα μιλήσουμε με την αρχαία Σπάρτα. Ξεκινήσουμε την εισαγωγή την αρχαία Σπάρτη και μετά θα πάμε σε επόμενα μαθήματα, αθ, μα, σε επόμενα μαθήματα, Αθήνα, με Πολέμους, πολέμου κτλ. Μπα. Θα σα αρέσει. Και στο μάθημα τη Μεσαιωνικής ιστορία, δε, αυτό θα το δείτε οπωσδήποτε. Γιατί εκεί μιλάμε όχι απλώ για τη βυζαντινή ιστορία και το πιάνουμε από τον θάνατο του μεγάλου Κωνσταντίνου και μετά, αλλά βλέπουμε τι διαδικασίε συγκρότηση τη εθνική μα ταυτότητα, του νεωτέρου ελληνισμού. Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά για το χαρακτήρα μα για το ποιοι είμαστε σήμερα. Άρα μπορείτε στο YouTube. Στα link που σα έχω βάλει, να είτε και το πρώτο μάθημα και το δεύτερο μάθημα και στο info παπάκι, να στείλετε ένα mail να σα στείλουν πληροφορίε ή να πάρετε τηλέφωνο, όπω είπαμε, στο 210-52-21-314. Πάμε τώρα πρώτα να σχολιάσουμε το θέμα τη ελληνική μαγνησία. Ποια είναι η ιστορία. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει μια δωρεά. Προσέξτε, όχι χορηγία. Η χορηγία γίνεται. Δίνει ένας, μια επιχείρηση, ένα ιδιωτικό φορέα κάτι με σκοπό να διαφημιστεί. Αυτό είναι χορηγία. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη δεν έχει εμπορική δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να διαφημίσει τίποτα. Άρα δίνει τα χρήματα ω δωρεά, ω ευεργεσία. Γιατί από το καταστατικό του Πρέπει να δίνει κάθε χρήματα, κάποια χρήματα κάθε χρόνο για ευεργεσίε στα σχολεία. Από την απόφαση του ιδρυτού του. Πάει λοιπόν το ίδρυμα από δωσάκι, χωρί να ζητάει διαφήμιση, χωρί να ζητάει εμπορικό κέρδο, χωρί να ζητάει τίποτα. Και προσφέρει σε ένα σχολείο όλο το εργαστήριο φυσική χημία κλπ. Βγαίνει η Ελβέμα Αγνησία. Με πρόεδρο από τη διαβάζω και μία από τη Δάκια, μία κυρία. Δεν το ξέρω, έτσι διάβαζα. Και λένε, καλούμε να μην δεχτεί το σχολείο τη δωρεά, δεν δεχόμαστε την εμπορευματοποίηση τη παιδεία και διάφορε τέτοιε τρίχε κατσαρέ. Το έβλεπα και σκεφτόμουν. Πέρσι είχα πάει, αν θυμάστε, στην πολιτεία τη Γιούτα, στι ΗΠΑ. Εκεί είχαν πάει ο κυβερνήτη με του επιτελεί του στο πανεπιστήμιο, που έχουν ένα φοβερό πανεπιστήμιο μέσα στην πόλη του, Σόλτ Λεξίτη, όπου μέσα στο κέντρο του πανεπιστήμιου, καλά πανεπιστήμιο, μου έπεσε να περπατήσει. Μιλάμε ένα φανταστικό, τέλειο. Λέει, λε, πιθαίμουν να μπω στο παιδί μου να φτάσει ένα δύο πανεπιστήμιο στο κέντρο του Πανεπιστημίου, εργαστήρια, τα πάντα. Ιατρικέ, από εδώ, αρχιτεκτονικέ, πολυτεχνία, τα πάντα. Είχε ένα γραφείο όπου όλε οι μεγάλε εταιρείε που εδρεύουν στη Γιούτα, που εδρεύουν όλε οι μεγάλε εταιρείε Αμερική, από την Apple και την Google και την Intel και την IBM, μέχρι όποια φαντάζεται. Και είχαν γραφεί αυτέ οι εταιρείε στο Πανεπιστήμιο, και πηγαίνουν οι φοιτητέ με ένα πληροφορίε από τι εταιρείε και οι εταιρείε βλέπαν τι project ετοιμάζαν οι φοιτητέ και πληρώναν οι εταιρείε του φοιτητέ για να κάνουν έρευνα στα εργαστήρια για να κάνουν τακτορικά. Με σκοπό να δουν οι εταιρείε από πριν ποιοι είναι οι καλοί φοιτητέ, ώστε πριν τελειώσουν το πτυχίο του φοιτητέ να έχουν προσληθεί. Να έχουν προσληθεί σε μια από αυτέ τι εταιρείε με μεγάλο μισθό. Και έτσι ξεκινάνε τα παιδιά αυτά από 25 ετών και πετάνε. Στα 50 του είναι κυρία του πλανήτη. Εδώ Σκεφτόμουν να μου το δείχνανε. Λέω, φαντάζομαι, αδερφέ, να πηγαίνα στην ΑΣΟΕ και να βάζανε ένα γραφείο των εταιριών. Στα πόσα δευτερόλεπτα θα το σπάγανε οι αρχικοί. Στα πόσα λεπτά θα του δέρνανε κιόλα αυτό που μέσα. Στα πόσε ώρε θα δέρνανε τον φοιτητή που τόλμησε να πάει να χτυπήσει την πόρτα και να ζητήσει πληροφορίε. Και λέει, αδερφέ, πώ γίνεται, πώ γίνεται να έχουμε τέτοια απόσταση. Και ξαφνικά σκάει η Ελμέ και καταλαβαίνει πώ γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό πώ γίνεται λέγεται ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Η οποία μου λένε κάποιοι, μα είναι η πρόοδο τη ΔΑΚΕ. Μα και οι, οι, είναι, είναι θύματα τη ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Ποιο σα είπε ότι η ιδεολογική ηγεμονία περιορίζεται στου ψηφοφόρου. Η ιδεολογική ηγεμονία είναι η ηγεμονία γιατί δεν περιορίζεται στου ψηφοφόρου, αλλά καταλαμβάνει το σύνολο τη κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα τη Ελλάδα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά γιατί λόγω τη θεολογική ηγεμονία αριστεράς αριστερά έχουμε διάφορε φαντασιώσει, έχουμε πλήρη άγνοια του πώ δουλεύουν οι αγορέ και η οικονομία, μαχόμεθα μήλου και ανεμόμυλου και γίγαντε που δεν υπάρχουν πραγματικότητα, σαν τον Δον Κιχώτη και τον Σάντσο Πάντζα, όλη τη μέρα ασχολούμαστε στην Ελλάδα πώ θα πολεμήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό, Όλα αυτά δεν ακούνε όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα ο Τσίπρα, το Πασόκ και μερικοί και από τη Νέα Δημοκρατία πώ θα πολεμήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό. Όταν του ρωτά. Ρε παιδιά, πού τον συναντήσατε στην Ελλάδα τον νεοφιλελευθερισμό. Πού τον συναντήσατε. Στην Ελλάδα, αν ζει, δεν μπορεί να συναντήσει τον νεοφιλελευθερισμό. Η Ελλάδα είναι η τελευταία σοβιετική δημοκρατία. Ω προ τον κεντρικό σχεδιασμό τη οικονομία τη. Πώ. Πείτε μου ένα πράγμα νεοφιλελεύθερο που έχει εφαρμοστεί ω οικονομική πολιτική στην Ελλάδα. Ένα. Ακόμα και το μνημόνιο, επειδή σχεδιάστηκε κυρίω από του Ευρωπαίου, κρατικίστικο είναι. Φόρου έβαλε ο Τσίπρα. Νεοφιλελεύθερο είναι αυτό. Προσλήψει κάνει. Νεοφιλελεύθερο είναι αυτό τη ιδιωτικοποίηση πάει με τον Αραμπά και με τον Ζόρι. Είναι ο είναι αυτό. Έλαξτε και Παναγία. Πολεμάμε του γίγαντε που δεν υπάρχουν. Να μην μα αρέσει ο νεοφιλελεύθερο, καμία αντίρρηση. Να το ξέρουμε τι είναι πρώτα. Και μετά να τον πολεμήσουμε με τα πάθο. Λοιπόν, άρα, φτάνουμε λοιπόν στου μύθου και στου ανεμόμενου του νεοφιλελεύθερου και λέει τώρα η Ελμέ, δεν θέλουμε την πραγματοποίηση τη παιδεία. Τι θέλετε δηλαδή, να είναι τα σχολεία μίζερα, να είναι χωρί εργαστήρια, τα σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα που παίρνουν πετρέλαιο από διαφόρου τοπικού παράγοντε γιατί δεν έχουν απλώ πετρέλαιο να πάρουν το πετρέλαιο. Ή να τα αφήσουν τα παιδιά να ψοφίσουν από το κρύο το χειμώνα γιατί δεν έχει το κράτο να βάλει πετρέλαιο. Δεν άκρη. Να πάρουμε τι δωρεέ του Δήματο Νιάρχο για τα νοσοκομεία. Να τα πάρουμε ή να μην τα πάρουμε. Να μείνουν χωρί μηχανήματα. Γιατί δεν θέλουμε να εμπορευματοποιηθούν τα νοσοκομεία μα. Θέλουμε να γίνουν να μείνουν αμόλυν δημόσια. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Μετά από 8 χρόνια χρεοκοπίας, ακόμα λέμε τι ίδιε βλακίε. Δηλαδή, λε καμιά φορά έχει ελπίδα αυτό ο τόπο. Δηλαδή, έχει νόημα να αγωνίσει για αυτή τη χώρα. Έχει ελπίδα. Όταν η Ελμέ λέει αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια πείνα. Μετά από 8 χρόνια χρεοκοπία. Βάλτε να πάνε να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα του καθηγητέ. Να σου πω εγώ μετά την παραγματοποίηση. Για τα παιδιά που δεν θέλουν να έχουν επαφή με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι παιδιά που δεν μπορούν να διορίσουν στο δημόσιο και το δημόσιο πια δεν μπορεί να προσλάβει αλλά θα πρέπει να αποκτήσουν κύριοι τη ΕΛΜΕ ικανότητε να βρουν δουλειά στον στο ιδιωτικό τομέα. Δεν θα είναι δημόσιοι πάλι σαν και εσά. Άντε αυτά να τα εξηγήσει. Άντε αυτά να τα εξηγήσει. Και εγώ επαναλαμβάνω. Βεβαίω και χρειαζόμαστε και το δημόσιο. Και χρειαζόμαστε και του καλού δημοσίου υπαλλήλου. Και σα το λέω εγώ, που έχω κάνει υπουργό σε δύο υπουργεία. Έχω βρει στο δημόσιο και εξαιρετικού δημοσίου υπαλλήλου. Δεν είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι όπω λέμε. Άλλο όμω να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια οικονομία και ένα λειτουργικό δημόσιο και να επιβραβεύσουμε τον καλό δημόσιο υπάλληλο και να τον κάνουμε παράδειγμα προ μίμηση. Και άλλο να πούμε ότι θέλουμε όλοι να μπούμε στο δημόσιο. Γιατί όλοι δεν θα μπούμε στο δημόσιο, αλλιώ θα πεινάσουμε. Είναι η απάντηση. Και πάμε τώρα στα τη οικονομία. Προχθέ μα χτύπαγαν οι κερδοσκόποι. Σήμερα πέφτει πάλι το χρηματιστήριο, δεν ξέρω ποιο μα χτυπάει. Οι διεθνεί αγορέ. Θέλω να σου πω τη γνώμη μου και θέλω να προσέξετε πολύ καλά τη σημερινή εκπομπή. Ο κ. Τσίπρα έθεσε τρει βασικέ προτεραιότητε σε αυτή την τετραετή πια κυβέρνηση του. Η κυβερνάει τι σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν να συγκρουστεί με του δανειστέ για να επιτύχει ένα καλύτερο πρόγραμμα. Ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2015, αυτό που έληξε με την αποπομπή Βαρουφάκη, με το ατυχέ δημοψήφισμα, με τη μεγάλη κολοτούμπα, με τι 17 ώρε διαπραγμάτευση με το υπερταμείο και όλα σε απακολούθησαν. Άρα ο πρώτος στόχος του κύριου Τσίπρα που ήταν η σύγκριση με τους δανειστές, κάηκε. Ήταν η περίοδος, όπως είπε ο ίδιο όπου είχε αυταπάτες. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος που έθεσε ήταν οι πρέσπες και η συμφωνία για την επίλυση της διαφωνίας Ελλάδος Σκοπίων. Εγώ είμαι πολύ αντίθετη συμφωνία που πήγε να βάλει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό ήταν υπέρ. Μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια τη περασμένη Κυριακή και την το μπάχαλο που υπάρχει μέσα στην πολιτική ζωή των Σκοπίων, είναι προφανέ ότι και αυτή, το, αυτό το σχέδιο έχει πάει, πάει πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω αν θα αποτύχει εντελώ, δηλαδή αν θα περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων ή όχι. Εγώ πιστεύω οι πιέσει στου βουλευτέ των Σκοπίων θα είναι αφόρητε. Σε κάθε περίπτωση όμω είναι πλέον δεδομένο ότι ούτε ο λαό των Σκοπίων θέλει αυτή τη συμφωνία, ούτε ο λαό Ελλάδο. Εδώ οι Αλβανοί δεν ψηφίσαν στα Σκόπια που λέγαμε, στο τέταρτο 12% το είχε. Τίποτα. Άρα πάμε να επιβάλλουμε το στανιό μία συμφωνία σε δύο λαού που κάθε από του δύο δεν τη θέλει. Για συνταγή αποτυχία μου μυρίζει. Ο τέλος του στόχο ήταν η καθαρή έξοδο στι αγορέ. Εδώ είμαστε τώρα. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετού μήνε είχε ξεκινήσει μια δημόσια αντιπαράθεση από τη μία του διοικητή τη Τραπέζη Ελλάδα του κ. Γιάννη Τουρνάρα και από την άλλη του υπουργού του κ. Τσακαλώτου. Στην οποία πολλέ φορέ ανεπλάξαν και κυβερνητικοί παράγοντε όπω ο κ. Τζανακόπουλο, ο κ. Τσίπερ Η Νέα Δημοκρατία, σε αυτή τη δημόσια διαμάχη ευφυό δεν πήρε θέση. Είπε, παιδιά, ο τραπεζίτη λέει αυτό, η κυβέρνηση λέει αυτό, κάντε αυτό που νομίζετε και θα κρυθείτε από το αποτέλεσμα. Γιατί, γιατί αν λέγαμε έχει δίκιο στην λέγαμε η ούτε τον βάζει. Άσε λοιπόν, κυβέρνηση είστε, ούτω ή άλλω θέλετε να κάνετε, προχωρήστε παιδιά και κάντε το. Το δουλεύαν, το δουλεύαν, το δουλεύαν. Καθαρή έκδοση, βγαίνουμε σε αγορέ, μεγάλη επιτυχία. Τα θυμάστε αυτά. Ιθάκι, εκεί τριγώνε, κύκλοπε. Έμαθε και την Οδύσσια ο Τσίπρα. Τέλο πάντων. Όχι, έμαθε καλά. Λέμε ότι υπήρχε όχι τη διαβάζει ο Οδύσσια ο Τσίπρα. δεν μπορεί να διαβάσει τη ραμόλα και ο Οδύσσια. Λοιπόν, και τι γίνεται. 21 Αυγούστου έκανε το διάγγελμα στην Ιδάκη. Πώ πάει αυτή ρε, παιδιά, η επιχείρηση τη καθαρή εξόδου τώρα που έχουμε κλείσει 1,5 μήνα. Πάει καλά, πιστεύετε. Τη μέρα που έκανε το διάγγελμα είχαμε επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου 4,01. Ξέρετε πόσο είχαμε προλίγου, 4,55. Δηλαδή το επιτόκιο μα πηγαίνει προ τα πάνω, δεν πηγαίνει προ τα κάτω. Δεν πλησιάζουμε προ την έξοδο στι αγορέ, απομακρυνόμαστε από την έξοδο στι αγορέ. Και δεν φτάνει που απομακρυνόμαστε, αλλά από την ασχετοσύνη αυτού του ανθρώπου που δυστυχώ έγινε πρωθυπουργό για την κακή μα μοίρα, ο οποίο τη ΔΕΘ, όταν ρωτήθηκε, Δεν σα ανησυχεί που το επιτόκιο δανεισμού τη Ελλάδα παραμένει σταθερά πάνω από το 4. Είπε αυτά, αρέσκα. <laughs> Όχι. Γιατί έχουμε ένα μαξιλάρι και για τρία χρόνια δεν χρειαζόμαστε δανεικά. Άρα έχουμε χρόνο να βγούμε στι αγορέ. Όταν τα άκουσα αυτό, ο λόγο μου, εκείνη την ώρα έκλεισα τηλεόραση. Είπα, δεν θα τα ακούσω άλλο, θα εκνευριστώ και θα πιθανόν την πληρώσω τη τηλεόρασή μου και δεν έχω κρατά να πάρω καινούργια. Αλλά άστι. Γιατί, προσέξτε γιατί τώρα. Για αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Διότι <laughs> δεν ήξερε ο καψερό. Είδα το είχε πει κανένα. Ότι το επιτόκιο του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου μπορεί να μην βλάπτει άμεσα το δημόσιο, το οποίο δεν χρειάζεται αύριο να βγει στι αγορέ. Το βλάπτει και το δημόσιο, γιατί η ίδια η έχει βγει μαζί 3 4 δισεκατομμύρια. Αλλιώ θα πειράξει τον buffer, θα πω αυτό συνέχεια. Αλλά βλάπτει πάρα πολύ τι τράπεζε. Γιατί βλάπτει πάρα πολύ τι τράπεζε, Γιατί οι τράπεζε τι πουλάνε. Θα λέω τώρα απλά μαθήματα καπιταλισμού. Γιατί στην Ελλάδα, α πούμε όλοι αριστεροί δεν έχουμε άλλα προσβλέπω καπιταλισμό. Τι δουλειά κάνουν οι τράπεζε, παιδιά. Τι πουλάνε οι τράπεζε. Εγώ πουλάω βιβλία για να επιβιώσω. Πουλάω μαθήματα στην ελληνική αγωγή. Η Εθνική Τράπεζα. Η Πυρό, η Αλφα Μπάνκ, η Eurobank. Τι πουλάει. Πουλάει λεφτά. Αυτό πουλάνε οι τράπεζε. Λεφτά πουλάνε. Ναι, αλλά επειδή τα λεφτά που έχουν κανένα φορά δεν φτάνουν, αγοράζουν λεφτά και πουλάνε. Ναι. Αν αγοράζουν τα λεφτά φτηνά, μπορούν και πουλάνε φτηνά. Αν αγοράζουν τα λεφτά ακριβά, αναγκαστικά τα πουλάνε ακριβά σαν να αγοράζω εγώ ένα βιβλίο πανάκριβα και αν το πουλήσει το καθένα 100 ευρώ. Θα πουλήσω πολλά βιβλία. Όχι βέβαια, δεν θα έχετε 100 ευρώ να δώσετε τα βιβλία. Αν όμω αγοράζω το βιβλίο 1 ευρώ, θα το πουλήσω 1,5 ευρώ. 2 ευρώ. Εκεί θα πάρετε πολλή βιβλία. Και έτσι να δουλέψει η επιχείρησή μου. Οι τράπεζε μα λοιπόν, αναγκαστικά όπω όλε οι τράπεζε του πλανήτη, βγαίνουν να δανειστούν με βάση το επιτόκιο του δεκαετού ελληνικού ομολόγου. Γιατί λόγω του λεγόμενου country risk δεν μπορούν να δανειστούν με λιγότερο, μπορούν να δανειστούν μόνο με περισσότερο. Άρα, εφόσον αυτό είναι ψηλά, οι τράπεζε μα απριόριοι αγοράζουν λεφτά ακριβά. Επειδή όμω αγοράζουν λεφτά ακριβά, πουλάνε αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα ακριβότερα. Επειδή τα πουλάνε ακριβότερα, το χρήμα που θα πάρει μια επιχείρηση, ένα σπίτι στην Ελλάδα για να αναπτυχθεί, θα είναι ακριβότερο σε σχέση χρήμα που θα πάρει ένα Γάλλο, Γερμανό, Ελλαδό, Άγγλο, Κύπριο. Ω αποτέλεσμα αυτού. Η ελληνική οικονομία θα έχει μεγαλύτερο κόστο χρήματο, άρα μικρότερη ανάπτυξη, άρα λιγότερε θέσει εργασία. Άρα, άρα, άρα. Αυτό το απλό πράγμα που σα εξήγησα τώρα, ο Τσίπρα δεν το ξέρει. σω τώρα το έχουν εξηγήσει που γίνεται ο χαμό με τι τράπεζε. Δεν το ξέρει, δεν το έχει καταλάβει. Ότι κάθε μέρα που περνάει και το επιτόκιο δανειμού τη Ελλάδα είναι ψηλά, παθαίνουν ζημιά οι τράπεζε. Αυτό δεν το έχει καταλάβει. Το κατάλαβε τώρα in the hard way που λέμε. Γιατί αυτό που σας είπα τώρα εγώ το απλό πράγμα, οι αγορές τι πιστεύετε, αυτοί που χειρίζονται τα τρισεκατομμύρια του πλανήτη. Το ξέρουν η κυβέρνηση ό,τι μπορούσε από την επόμενη μέρα, μα πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε και βασει αυτου κανουν τις προβλεψεις τους περιμενα κάτι να κάνει για να ανέβουν τα επιτόκια. Τι έκανε η κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα είπε: Θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τι συλλογικέ δραματεύσει, θα καταργήσω την εφορά με το συντάξιο, θα καταργήσω το αφορολόγητο. Όλα αυτά που λέει, τι επίπτωση όμω τα επιτόκια, προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Προ τα πάνω. Και βεβαίω κύριε, και εγώ δεν θέλω να κουμπούν οι συντάξει και πότε το πα. Και να δώσουμε όλοι μα τη μάχη να μην κουμπούν οι συντάξει. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο και με ένα αντίβαρο, π.χ. επίθεση των ιδιωτικοποιήσεων, π.χ. φιλελεύθερε μεταρρυθμίσει, ώστε να γλιτώσει τι συντάξει χωρί να σου ανέβουν τα επιτόκια. Γιατί αν πετύχει, υποτίθεται να μην κόψει τι συντάξει, αλλά σπάνια τα επιτόκια στο 5, δεν έχει κάνει τίποτα, γιατί σε λίγο καιρό η οικονομία σου θα κάτσει. Και τότε θα σου πούνε οι ξένοι: Α, δεν βγαίνουν τα μήμερα, κόψε τώρα τι συντάξει. Και παραπάνω από ό,τι είχαμε συμφωνήσει πέρσι. Καταλάβατε πώ λέει η οικονομία. Θα μου πείτε τώρα, το νοιάζει το Τσίπρα, θα γίνει του χρόνου. Σα λέω: Όχι. Γιατί ο Τσίπρα, ανεύθυνο σον, τυχοδιώκτη, καιροσκόπο, τι σου λέει. Α περάσω καλά όσο μπορώ παραπάνω. Και άμα δω τα σκούρα, κάνω εκλογή για το μορτό στο μισοτάκι. Αυτό είναι όλο το σχέδιο του Αλέκ Τσίπρα. Αλλά και στη διαχείριση αυτού του πράγματο και σε αυτό είναι άχρηστη. Δείτε λοιπόν προχθέ τι κάναμε. Χτυπιόνται οι τράπεζε. Κερδοσκοπικά, κερδοσκοπικά. Καλά, όχι φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία. Αν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να καθορίσει πότε θα ανέβει και πότε θα πέσει ο δείκτης, δεν θα κάναμε για κυβέρνηση, θα μα κάνετε αυτοκράτορε. Προφανώ δεν μπορεί αυτό να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε αυτό που μπορεί να ξεκινήσει με τον Τζίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι άσχετη. Πάμε όμω τώρα στην ουσία. Χτυπιούνται οι τράπεζε. Τώρα που μιλάμε είναι πιο κάτω από όταν προχθέ δεν χτυπιούνται οι Έχουν ξαναπέσει με τράπεζε. Τα αφήνω αυτό. Λένε λοιπόν, θα κάνουμε έκτακτη σύσκεψη για να δούμε πώ θα χειριστούμε το θέμα των τραπεζών. Τι θα πει έκτακτη σύσκεψη, Μπορεί να κάνει τίποτα έκτακτη σύσκεψη, Όχι. Αλλά μπορεί να στείλει στι αγορέ ένα σήμα ότι είναι παιδάκι με κυβέρνηση, ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά. Άρα ηρεμήστε, μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Καλό. Σωστό. Πρέπει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Χωρί να δείξει πανικό, μεν, να δείξει όμω μια σοβαρότητα, μια στιβαρότητα, μια υπευθυνότητα. Και κάνουν τη σύσκεψη και δεν καλούν τον κεντρικό τραπεζί τη χώρα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Σε αυτή τη σύσκεψη για τι τράπεζε, Μεταξύ φλαμπουράρι, Λιάκου, Τσακαλώτου, του, τσίπρα. Για τι τράπεζε, ποιο μίλησε ακριβώ. Ποιο τσακαλώ του από τράπεζε, πολλά δεν κατέχει. Μπορεί για δημόσια οικονομικά κάτι να κάνει από τράπεζε, δεν κατέχει μία. Α δεν έχει πολλά να κατευθύνει κιόλα ο άνθρωπο, γιατί έχει πει δεν ξέρω. Το φλαμπουράρι τον βλέπετε εξαιρετικά ικανό να χειριστεί τι τράπεζε. Πώ τον βλέπετε το φλαμπουράρι, Για μεγάλο τραπεζίτη. Δεν λέει τον κύριο δεν τον ξέρω. Λένε δεν είναι καλό, δεν τον ξέρω. Καλά για τον τσίπρα έχω πει τη γνώμη μου. Οι αγορέ που είδαμε την άλλη μέρα ότι ο Στουρνάρα δεν ήταν στη σύσκεψη. Πώ αξιολογήσαν αυτή τη σύσκεψη, πιστεύετε, ω δείγμα σοβαρότητα και υπευθυνότητα που έβγαλε η κυβέρνηση για να ενημερώσουν οι αγορέ, ή ω δείγμα ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν μιλάει με τον τραπεζίτη, άρα αν υπάρχει πρόβλημα χ, αυτό θα γίνει πρόβλημα επί 10, αφού δεν μιλάνε οι δυο του. Τι νομίζετε τα δύο, Τι καταλάβανε αυτοί που τα λεφτά και διαχειρίζονται και πουλάνε και κάθε μέρα μετοχέ. Τι διανά πλάτα πάντα τη ζωή. Δεν μα ενδιαφέρει ο Τσίπρα συμπαθείτε στον Άρα, ούτε ο Στουνάρα με αυτόν τον Τζακαλώτο. Μα ενδιαφέρει προ τα έξω, πρέπει να βγαίνει η εικόνα τη σοβαρότητα, τη θηβαρότητα και τη υπευθυνότητα. Γιατί αυτή η εικόνα είναι που θα καθορίσει ενδεχομένω την άλλη μέρα στο ταμπλό, αν θα αγοράσουν, θα πουλήσουν και θα πάνε αγόρι προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Και από αυτό εξαρτάται στο μέλλον, όχι την ίδια μέρα, αλλά σε έναν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ποια θα είναι η πορεία τη ελληνική οικονομία. Γιατί αν δεν είναι εμεί το χρηματιστήριο. Και αν δεν ηρεμήσουν οι αγορέ, δεν θα πέσουν τα επιτόκια. Και αν δεν πέσουν τα επιτόκια, δεν θα δανείζει το τραπέζι μα φθηνό χρήμα. Και αν δεν δανείζει το φθηνό χρήμα, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Και ούτω καθεξή. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Οφείλω να σα πω, εγώ θέλω να είμαι καθαρό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι υπερβολικέ ανησυχίε για τι τράπεζε. Και ξέρω ότι εγώ να πείτε το άλλο, θα σα το έλεγα. Και τα στρε τα περάσαμε. Και η κεφαλαία και του επάρκεια είναι υπεραρκετή και στους στόχους των κόκκινων δανείων είναι εντό στόχων για το έτος 2018 και ω του να στο κεντρικό στραπεζίτης έχει διαβεβαιώσει σε δεκάδες εκθέσει του ότι δεν χρειάζονται νέα χρήματα. Εντάξει φαίνεται από το δημοσίευμα του Bloomberg ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την πυραιός όπως την εφαρμογή μιας κοινωτική οδηγία για το Tier 2, δεν σα μπλέκω. Σημασία έχει ότι χρειάζεται περίπου 500 εκατομμύρια επιρρεώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό δεν είναι τόσο δεν πιστεύω ότι υπάρχει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, δεν θα βρει κάτι θα γίνει. Υπάρχει μια ανάγκη. Η γενική εικόνα των τραπεζών δεν είναι αυτή που λένε. Είναι στέρεε τράπεζε. Στέκονται. Στέκονται φυσικά, εννοείται, σε μια οικονομία που θα προχωρήσει, έτσι. Αν η οικονομία κολλήσει και δεν κάνει τίποτα, προφανώ από ένα σημείο και έπειτα η ασθενή οικονομία δεν μπορεί να πληρώνει τι τράπεζε. Αλλά άμα δουλέψει η οικονομία και ξεφύγει μπροστά η οικονομία, θα πετάξουν και Μια χαρά είναι. Άρα ξε, παρα, ξαναπάμε τώρα στην αρχική συζήτηση. Τι πρέπει να κάνουμε ρε παιδιά για να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία και να ξεκολλήσει. Αυτή είναι η μόνη συζήτηση. Λοιπόν, εγώ θα σα πω τη γνώμη μου. Δεν θα πει το λέω επειδή είμαι αντιπρόεδρο τη Δημοκρατία. Εγώ θα σα πω και γράψω το βίντεο. Αν δεν γίνουν εκλογέ να φύγει ο Τσίπρα, άσπρη μέρα δεν θα δούμε. Στον Τσίπρα οι αγορέ λεφτά δεν θα ξανά επισκεφθούν. Τελεία και παύλα. Ίσως το διάγγελμά του και η συμπεριφορά του 21 Αυγούστου μέχρι σήμερα ήταν και η τελευταία του ευκαιρία. Γιατί τι βλέπουν οι αγορέ. Οι αγορέ δεν ασχολούνται με τα εσωτερικά πολιτικά δικά μα. Αν θέλουν να κοπούν ή όχι συντάξει, δηλαδή πολύ τη λέω Αθιά και τη λέω Δεν είναι ασχολούνται με αυτό οι αγορέ. Οι αγορέ βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Έφυγε υποτίθεται το μνημόνιο. Τηρεί το πρόγραμμα. Συνεχίζει μεταρρυθμίσει. Ή προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακυρώσει την ψήφισε και να γυρίσει τα παλιά. Λυπάμαι που θα σα το πω, αλλά η εικόνα που έχουν αποκτήσει οι αγορές για την Ελλάδα είναι ότι κάνουν ό,τι μπορεί για να ακυρώσουμε τα αριθμίσει και να γυρίσει τα παλιά. Και όσοι αγορέ έχουν αυτή την εικόνα, τα επιτόκια θα ανεβαίνουν. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για εμά. Και σε αυτό έχουν ευθύνη και οι Ευρωπαίοι που τα έχουν κάνει θάλασσα. Γιατί νόμιζε ότι είναι μόνο Τσίπρα. Πα και μία Ευρώπη, πώ λέει ο Άρης ο Σάλτε, φρουίζε Ο Άρη σωστά πράγματα λέει. Είναι δυνατόν να συζητάμε όλη την ημέρα μόνο πώ θα ξυλώσουμε νόμου αντί να συζητάμε πώ θα ψηφίσουμε τα Μα καλά! Δεν θα πω τώρα ονόματα Ευρωπαίων. Γιατί δεν θα γίνω κακό, α πούμε. Αλλά πραγματικά έχουν ευθύνη οι Ευρωπαίοι για το επιτόκιο τη Ελλάδα του ψηλά. Έχουν ευθύνη οι Ευρωπαίοι. Και μην διανοηθεί ένα Ευρωπαίο στο μέλλον να πει δεν δίνουμε λεφτά. Γιατί φταίνε οι ίδιοι για το επιτόκιο του 4,5% σήμερα. μα όχι μόνοι του, αλλά και αυτοί. Όλοι αυτοί που εκθιάζουν τον Τζίπρα και λένε τι καλά που τα κάνει, να ξέρετε, εγώ θα λέω και το καλοκαίρι, αν θυμάστε. Ότι οι Ευρωπαίοι θα λένε συνέχεια τι καλά που τα κάνει ο Τσίπρα. Μπα και τσιμπήσουν οι αγορέ και πέσουν τα επιτόκια. Αλλά σε έλεγα και τότε, αν θυμάστε, ότι οι αγορέ είναι πιο έξυπνε από τον και τον Κοστέλο. Και βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Και δεν τσιμπήσουνε. Ε, δεν τσιμπήσανε. Ε, δε δεν τσιμπήσανε, κύριε Κοστέλο μου. Δεν τσιμπήσανε. Εκεί το πρόβλημα. Και τώρα είμαστε σε μια χώρα που δεν έχει μνημόνιο τύπη. Άρα δεν έχει την ομπρέλα του προγράμματο, και δεν έχει και πρόβαση αγορέ. Δηλαδή είναι μόνη τη. Και λέει τώρα ο Τσίπρα, μα έχουμε το cash buffer, το περίφημο μαξιλάρι. Μου λέτε, όταν θα χρειαστεί να ακουμπήσουμε αυτό το μαξιλάρι, δεν είναι τώρα, είναι σε μερικού μήνε. Επειδή δεν θα μπορούμε να δάνουμε τι αγορέ, γιατί θα είναι πολύ ακριβό το επιτόκιο, να ξέρετε κάθε επιτόκιο πάνω από 3,5 δεν μπορεί να βγει η Ελλάδα σε αγορέ. Δηλαδή πρέπει να βγει 3,5 είναι πολύ ακριβό και το 3,5. Πάρα πολύ ακριβό. Αλλά βγαίνω 3,5 ξανά 2 δισεκατομμύρια στην αρχή, για να βγω μετά δεύτερο να πάει τρία. Για να βγω μετά να στο 2,5. Κάπου εκεί πρέπει να δανειζόμαστε εμεί. Δηλαδή πάνω από 2,5 είναι πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ξεκινήσει με 4-10 και 4-20 και 4, λένε όλοι όλα αρα τα λεφτά δεν βγαίνουν, θα πα στο 5,5 μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το λέω γιατί μπορεί να μην καταλάβει τι θα πει αυτό το νούμερο. Αν πα να κουμπίσει τώρα το μαξιλάρι, έρχεται αυτή από φράδα μέρα, δεν έχει καταφέρει να δανειζόμαστε τι αγορέ με επιτόγιο λογικό και πα και το κουμπά. Και παίρνει τώρα, χρειάζεται να πληρώσει τα πρώτα, ξέρω 4 δισεκατομμύρια. Και τα κουμπά. Και τα πληρώνει. Δεν μου λέτε, οι αγορέ τι πιστεύετε θα κάνουν εκείνη την ημέρα. Θα πέσουν τα επιτόκια ή θα ανέβουνε. Πάνε προφανέ ότι θα ανέβουνε. Γιατί θα πει η αγορά, άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί. Άρα η Ελλάδα έχει χρόνο τριών ετών και μετά χρεοκοπεί. Άρα τι θα κάνει η Ελλάδα όταν τελειώνουν τα λεφτά. Άρα ανησυχία στην Ελλάδα. Άρα πάνε τα επιτόκια. Καλά, δεν οι αγορέ. Είσαι εγκλωβισμένο στην ουσία το μαξιλάρι δεν υπάρχει για να το ξοδέψεις. Το μαξιλάρι υπάρχει για να μην το ξοδέψεις. Εάν το ξοδέψεις καταστράφηκες. Το μαξιλάρι γιατί υπάρχει για να μειώνει την ανησυχία ότι ρε παιδάκι να τα καταφέρω αυτό μήνα καταστράφηκα ώστε με αυτή την ηρεμία οι να ρίχνουν το επιτόκιο να σου πούν λεφτά. Άμα καταλάβουν ότι δεν μπορείς χωρίς αυτό πέταξε το πουλάκι της καθαρής εξόδου και του μνημονίου και εκείνας εδώ τι θα κάνει κύριε Τσίπρα ή η ελλαδα γενικώ, το Τσίπρα να έχει φύγει. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η Ελλάδα δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά τη, ούτε ηρεμία όπω λέει ο Τσίπρα. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει γρήγορα τα μεταρρυθμίσει, να μειώσει του φόρου, να μειώσει τον ένφια. Ο ένφια πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να μειωθεί μόνο γιατί είναι άδικο φόρο, θα και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να μειωθεί ο ένφια, ακούστε για ποιο λόγο. Διότι μειούμενο ο ένφια αυξάνει αξία των ακινήτων. Όλο το τραπεζικό σύστημα όμω στηρίζεται πάνω στα ακίνητα που έχουν οι τράπεζε. Άρα αυξάνεται η κεφαλαιακή ύπνοια των τραπεζών. Άρα, μειώνοντα τον ένφια, κάνει καλό στην οικονομία σε πολλαπλά επίπεδα. Και αν καταφέρει να δώσει και κίνητα για να πάρει μπρο η οικοδομή, να βρει και όμω δουλειά, να χτίζουν εξωτερικό σπίτι, να τα ανακατασκευάζουν, να τα αναγεννίζουν, αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και εφορία. Οπότε ο κύκλο θα αρχίσει να γεννάει ανάποδα και τα επιτόκια θα πέφτουν και το χρήμα, η αξία που θα πέφτει, το που λέγαμε προηγουμένω. Αυτά είναι να κάνει η Ελλάδα. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν εκλογέ σήμερα. Δεν πρέπει να γίνουν εκλογέ σήμερα γιατί εγώ θέλω να γίνω υπουργό. Πρέπει να γίνουν εκλογέ σήμερα γιατί αν δεν πάρει η αγορά ένα μήνυμα ότι ναι, αλλάξαμε μυαλά. Βγάλουμε κυβέρνηση που λέει προκοπή. Πάμε να κάνουμε τα αριθμίσει και ελάτε φέρτε λεφτά σε εδώ, μην ανησυχείτε. Θα φτάσουμε σε μια μέρα που θα σα είπα που θα είμαστε στο κενό. Και αυτή τη μέρα, παιδιά, ο ελληνικό λαό έχει αγωνιστεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια για να αποφύγουμε. Αυτή τη μέρα έχουμε αγωνιστεί όλοι μα πάρα πολύ. Με τη διαφορά ότι πια δεν έχουμε δυνάμει. Κανένα μα δεν έχει. Άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άρα πρέπει να γίνουν εκλογέ γρήγορα. Άντε εξήγησε το αυτό στο Τζίπρα που κάθεται σαν το κύριο Κοπέν το πρωθυπουργικό αεροσκάφο και κάνει βόλτα και στον Καμένο που διαχειρίζεται εκεί το μεταναστευτικό μετά αυτό συνεπάγεται και όλα τα υπόλοιπα βάσει των καταγγελιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Και δεν λέω περισσότερα. Τώρα, δύο λόγια προσωπικά και πάω στα μηνύματα. Νοβάρτης. Σε λίγο θα σας βγάλω κατά τα σχόλια το βίντεο του κυρίου Εμίλιου Λιάτσου από τη χθεσινή του εκπομπή. Και θέλω λίγο και να απαντήσω. Και ο Εμίλιος Λιάτσος προσωπικά στην εκπομπή του. Αλλά και η εφημερίδα που έχει την ευθύνη της η Κόντρα Μιούζου Πράγματι δεν έχουν γράψει το όνομά μου, όπω θα δείτε τι λέει στο βίντεο χθε, με εγώ ποτέ δεν έγραψα το όνομα του Άδων Γεωργιάδη. Ναι, με έχει φωτογραφίσει όμω. Πότε εμένα, πότε τη γραμματέα μου, πότε το περιβάλλον μου. Έχει προσπαθήσει να με φωτογραφίσει με όλου του δυνατού τρόπου, ω διεφθαρμένο που πήρα λεφτά από την Οβάρτη. Mm. Τώρα ακούστε κάτι. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπο μεγάλη υπομονή. Όταν ξέρει πέρα αυτή την ιστορία, είπα παιδιά, Α αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη. Πήγα στην Εξεταστική Επιτροπή, κατέθεσα του λογαριασμού μου. Είπα, παιδιά, έδωσα μετάκλητο πληρεξούσιο στη Βουλή. Ανά τον κόσμο δεν έχω πουθενά τραπεζικό απόρριτο όπου μου βρουν λεφτά να με ασκήσουν. Και αυτό το χρόνο να γίνει έρευνα. Απίτησα στη Βουλή, στι δίθεν κατηγορίε που έδωσα 65 εκατομμύρια στον Βάρτ που δεν έδωσα κτλ. Μην σα κουράζω. Και αυτό το χρόνο να κυλήσει. Αυτοί δεν σταματάνε ενώ η δικαιοσύνη δεν έχει βρει απολύτω τίποτα. Γιατί αν είχε βρει η δικαιοσύνη η λεφτά σε μένα, στη γραμματέα μου, στο συνεργάτη μου, τώρα θα με είχαν καλέσει. Και ξέρετε γιατί θα με είχαν καλέσει. Φαντάζεσαι να βρίσκαν λεφτά στη γραμματέα μου και αν αφήνουν εδώ πέρα να κυκλοφορεί 5-6 μήνε και να μην έχουν μπαγλαρώσει. Ή να μην έχουν μπαγλαρώσει εμένα. Δηλαδή, αν εγώ μάθαινα ότι είχε λεφτά, ήξερα ότι είχε λεφτά η γραμματέα μου. Δεν θα είχα μπει σε να, ρωτάνω, να φύγω πριν με σλάβουνε. Να πάω να και τα λεφτά, να περνάω σε χαρισάμεν σε κανένα Ρουουάη. Με έχετε δει με ένα φευγό ή εκείνη επειδή με το αλόν. Όχι. Και δεν έχει φράγκο. Ούτε στη γραμματέα μου έχουν βρει, ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν. Συνεχίζουν όμω. Την ίδια λάσπη. Η λάσπη επανερχόμενη, ξανά μανά. Και καινούργιε αποκαλύψει. Και το Μάιο φυλακή, ο και τον Ιούνιο φυλακή, και τον Ιούλιο φυλακή, και τον Σεπτέμβριο εμεί αποκάλυψε. Ε, κάποια μη μπούτσα. Έθεσα μα εδώ. παιδιά, έχουμε και παιδιά. Έχουμε και οικογένεια. Έχουμε και φίλου. Έλεω. Τέλο! Και τι έκανε. Έκανα δύο κινήσεις. Πρώτη κίνηση, έστειλε εξόδηγο χθε στην εταιρεία Νοβάρτη. Τη δίνω περιθώριο μέχρι την άλλη εβδομάδα, στο επόμενο live θα ξέρουμε αν το κάνει ή όχι. Να βγει η ίδια να πει αν μου έχει δώσει λεφτά ή όχι. Ή ότι έχει την οποιαδήποτε υπόνοια ότι μου έχει δώσει λεφτά. Ή ότι έχει βρει να λείπουν γενικώ λεφτά που δεν ξέρει που έχουν πάει. Εάν η Νοβάρτη βγει μέχρι την άλλη εβδομάδα και πει, κύριε Γεωργιάδη, ποτέ δεν έχουμε δώσει λεφτά σε εσά, ούτε σε κανένα συνεργάτη σα, ούτε και βγάλατε καμία απόφαση υπέρ Γιατί εγώ είχα τύχει να μην έχω εκδώσει καμία απόφαση υπέρ τη Νοβάρτη. Απόλυτο καμία, μόνο εναντίον τη. Η Νοβάρτη επί των ημερών μου είχε 13 εκατομμύρια ζημιά. Επί καμένου και ξανθού έχει 80 εκατομμύρια κέρδη. Για να συνοηθούμε ποιοι ωφελούν την Νοβάρτη και ποιοι τη βλάπτουν. Έτσι. Κλείνω την παρένθεση. Δεν λέω ότι πήραν μίζα για να την ωφελήσουν, για να με ειλικρινεί, δεν αυτά που κάνουν αυτοί. Λέω όμω ότι αν ένα υπουργό σίγουρα δεν ωφέλησε την Νοβάρτη, είμαι εγώ. Λοιπόν, Εάν δεν κάνει δήλωση η εταιρεία Νοβάρτη, έχει καλώ έκανε κάνει δήλωση. Θα την βγάλω, θα την δείτε και, θα, και από εκεί και πέρα, όποτε μου μιλάνε για αυτό το πράγμα, θα σου βγάλω δήλωση Νοβάρτη. Εάν ο Νοβάρτη δεν κάνει δήλωση, θα μου πει γιατί να μην κάνει δήλωση Νοβάρτη από του 20 λεφτά. Για πολλού και διαφορετικού λόγου. Ο κυριότερο δεν θέλει να πλακωθεί με την κυβέρνηση. Γιατί να πλακωθεί Νοβάρτη με την κυβέρνηση που, τους αφή, που την αφήνει να έχει 80 εκατομμύρια κέρδη. Για να έχει ευχαριστημένο αυτό που τη έκανε 13 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Λέω, εγώ ένα πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν, ξέρω. δεν μιλάμε καν με Νοβάρτη. Λέω ότι μπορεί να γίνει. Εάν δεν γίνει όμω, την άλλη Παρασκευή, πέμπτη λίγη προθεσμία, θα κατεθεί αγωγή μου. Και θα ζητήσω από την Οβάρτη, ζητάω από την την αγωγή, δηλαδή δεν έχει πρέπει εκ του νόμου πρώτα να παράγει προθεσμία του εξωδίκου. 5 εκατομμύρια. Και θα δούμε τα δικαστήρια τι θα γίνει. Μην βιάζετε. Εδώ είμαστε. Έκανα και μια άλλη κίνηση. Πήγα στο ΗΠΑ, στο γνωστό μου ταξίδι, και κατά το διάστημα παραμονή μου στην Ιάραξη, συναντήθηκα με ένα πολύ μεγάλο δικηγόρο ελληνική καταγωγή, γεννηθέντα στι ΗΠΑ, με μεγάλο γραφείο στο Brooklyn. Και μου εξήγησε την υπόθεση. Μου είπε και πόσο κοστίζει. Και ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τα στοιχεία για να προχωρήσω σε low-suit σε στι ΗΠΑ. Δυστυχώ για μένα δεν μπορώ να κάνω και στην ΟΒΑΡΤ. Γιατί η ΟΒΑΡΤ δεν έχει πει τη λέξη FBI. Αυτό είναι ο λόγο. Αν είχε πει και η ΟΒΑΡΤ τη λέξη FBI σε επίσημο χαρτί θα του πήγανε καυτού. Εκεί μπορώ να πάω μόνο όσου ενέπλεξαν το FBI και το όνομά μου. Όσοι έχουν πει, α κάνουν Google να δουν τι έχουν πει, ε, Υπάρχουν στοιχεία από το FBI για τον Γεωργιάδη ή για αυτού που είναι να στους του Όλοι αυτοί μπορούν να προσαχθούν σε Αμερικάνικο δικαστήριο και να προσκληθούν εκεί και να πούνε ποια στοιχεία είχαν, πώ το έπανε κτλ. Η δικαιοδοσία λέει του Αμερικάνικού δικαστήριου εμπλέκεται μόνο σε ό,τι αφορά το FBI. Άρα θα κάνω. Έχω ξεκινήσει δύο νομικέ ενέργειε. Μία στην Ελλάδα κατά τη μητρική Νοβάρτη και τη Νοβάρτη Ελλάδα. Για όσα έχει αφήσει να βάζει ένα χρόνο να σέρνονται χωρί να λαμβάνει θέση. Εγώ πιστεύω επίτηδε γιατί τα έχουν καλά με την κυβέρνηση. Και δεύτερον, στην Αμερική για όλου όσου ενέπλεξαν το FBI. Και μετά θα πάνε εκεί στα δικαστήρια όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, δικαστικοί, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι κλπ. θα πούνε ναι, κύριε, εγώ είχα στοιχεία ότι το FBI ανέπλεξε τον Γεωργιάνη. Έκανα λάθο, δεν είχε στοιχεία. Και στην Αμερική δεν υπάρχει λάθο. Αν ναι, έπρεπε, παιδιά, είναι η Αμερική, είναι σοβαρό κράτο. Και θα τελειώσει η πλάκα, γιατί ξέρετε, η υπομονή μου εξαντλήθηκε. Και θέλω να ξέρετε κάτι. Εμένα μου πει πάρα πολλά. Τσιρίδα, ναι, η φωνή μου είναι τσιριχτή. Φασίστα, ουδέποτε υπήρξαν στη ζωή μου, αλλά το δέχομαι σε έναν πολιτικό χαρακτηρισμό από του άθλιου πολιτικού μου αντιπάλου. Ακροδεξιό, χουντικό, ακραίο, διαφθαρμένο. Δεν είχε πει ποτέ κανένα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι ξέρανε ότι εργαζόμουν και εργάζομαι από τα 17 μου χρόνια. Εγώ πλήρωσα το πρώτο μου ένσημα στο Ταμείο Εμπόρων στα 18 μου. Εγώ μέχρι από λίγου μήνε έκανα εκπομπή στην τηλεόραση και που βιβλία. Τα μάτσα για πολιτικού λόγου, για να μην δημιουργώ προβλήματα στο κόμμα σου. Δεν είναι η πολιτική, μόνο μου έχει κοστίσει λεφτά. Δεν έχω βγάλει λεφτά την πολιτική. Και τώρα δουλεύω και κάνω μαθήματα στην ελληνική αγωγή κάθε Δευτέρα και κάθε Δευτέρα. Και γιατί η οικογένειά μου βεβαίω ζει από τα βιβλία και τα μαθήματα. Από τι για την πολιτική. Μεγάλε το. Μεγάλε το. Λοιπόν, θα σα πω ότι ήδη η αγωγή μου κατά του κυρίου Κώστα Βαξεβάνη για τι αθλειότητε που είχε γράψει ότι πούλεγα ημερολόγια στο Ερήκο Ντινάν εκδικάστηκε. Και καταδικάστηκε ο κ. Δεν μπορώ να σα πω ακόμα το ακριβέ ποσό. Γιατί βγήκε στο σύστημα ότι καταδικάστηκε, αλλά η απόφαση ακόμα δεν την έχω πάρει στα χέρια μου, διότι ελληνική δικαιοσύνη είναι τα τρει εβδομάδε περιμένουν να υπογράψει η συγκήτρια. Εντάξει. Ελλάδα. Προσέξτε, έχουν υπογράψει όλοι, Περιμένουμε την συγκίτρια, την κυρία συγκήτρια εξιότιμη να υπογράψει να πάρουν την απόφαση. Θα την πάρουν. Αν την πήραμε σήμερα, την πάμε άλλη εβδομάδα. Κάπω θα υπογράψει και η συγκήτρια. δεν μπορεί. Έχουν υπογράψει όλοι οι άλλοι. Ξέρουμε ότι καταδικάστηκε. Βγήκε μερικό δεκτή. Άρα έχει καταδικαστεί. Και έχω στι 25 Οκτωβρίου άλλη δίκη με τον κύριο Μαξεβάνη. Για όσο είχε γράψει την και ότι θα κάνει δωράκι 65 εκατομμυρίων στον Βάρτη. Θα στο δικαστήριο να αποδείξει πώ χάρη σε αυτόν τον 65 εκατομμύρια. Για να τον δω, θα το αποδεικνύει. Εγώ εκτιμώ τον καταδικάζω και στον Βάρτη. Και όταν θα έρθει και η δίκη μου για ότι είχα δίθεν ένα ψόρο στην Κύπρο. Θα το καταδικάσω εκεί και. και αυτή η για το Φεβρουάριο. Αν θυμάμαι καλά. Και έχω κάνει και έχει τον αγωγή. Είχε γράψει ο Πολάκη ότι βρέθηκε ο ψόρο του Γεωργιάδη στην Κύπρο που έκρυβε τα λεφτά από τον Κελπνό και από την Νοβάρτη. Και έγραφε κάτι τίκ τακ τικ-τακ το μυαλό του το κλούβιο. Λοιπόν, δηλαδή, μου βάζει τόση. Δεν θα του αφήσω στο λόγο μου σε χλωρό κλαρί. Από εδώ και μπρο, όποιο λέει το όνομά μου και υπονοεί διαφθορά, θα τρώει αγωγή αμέσω. Την ίδια μέρα. Εξώδικο την επομένη και όπω προβλέπει βλέπω νόμο, σε δέκα μέρε αγωγή. Όπω και να λέγεται. Τέρμα οι πλάκε. Με το παιδί μου που πάει στο σχολείο και το ρωτούν οι συμματέ ο πατέρα του έχει πάρει λεφτά, εγώ δεν παίζω. Τελειώσαμε. Έτσι να με βρήσουνε, να μου ασκήσουν πολιτική κριτική, να πούνε ότι δεν με γουστάρουνε, να μην με ψηφίσουνε, ό,τι θέλουν να σκάνουνε, αλλά με την τιμή και την υπόλοιψή μου δεν θα ξαναπαίξουνε. Τελεία και παύλα. Το ανέχθηκα πολύ καιρό. Και ξέρετε γιατί αυτό το καιρό να περάσει. Για να έχει το χρόνο η δικαιοσύνη να δράσει. Τι νομίζετε ότι η δικαιοσύνη με έχει ψάξει. Έχουν ανοίξει τη το του δικού μου, τη γυναίκα μου, των παιδιών μου, των συγγενών μου. Όλου έχουν ψάξει. Τι βρήκανε, μια τρύπα στο νερό βρήκανε. Λοιπόν, άρα, συνεννοηθήκαμε πιστεύω προς όλους. Δείτε το βίντεο του κυρίου Λιάτσου που είχαμε τη θεσμή του εκπομπή, ο οποίος δηλώνει, δεν έχω λόγο να το ζητήσω, ότι ουδέποτε έγραψε το όνομά μου και ποτέ δεν εννοούσε εμένα. Μπορεί να τον παρεξήγησα. Εμίλια μου, αγαπημένα μου φίλε, κύριε Λιάτσε, εάν σε παρεξήγησε αυτόν τον καιρό και όλα αυτά τα πρωτοσέλιδα και όλα αυτά που έλεγε στην εκπομπή σου δεν ήταν για μένα και ήταν για άλλου, θα φανεί. Αλλά εμένα φωτογράφει, αισθανόμουν εγώ. Και εγώ είμαι ευαίσθητο στα θέματα τη τιμή και τη υπόλοιπη, να ξέρετε, ε, δεν σηκώνω πολλά-πολλά. Σα είπα γιατί. Λοιπόν. Και παρακαλώ πολύ και του φίλου μου στο Twitter και στο Facebook να μην γράφουν για νομπάρτη, γιατί το τέλο θα σα κάνω αγωγή και σε αυτού. Δεν ανέχομαι από κανένα τέρμα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Όποιο έχει να μου βρει λεφτά, να πάει να παρουσιάσει. Είπε δεν έχει να το ξαναπεί. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα ερωτήματα σε απάντησή του πώς τα χαρακτηρίζαμε τον κύριο Μπαλαούρα μετά τις προαναγγελίες του για διώξει. Όπω τα χαρακτηρίζει τον κύριο Δέντια που πίεσε τον εισαγγελέα και ζήτησε να μπουν φυλακοί οι Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ακούστε ποια είναι η διαφορά. Ο κύριο Δέντια, ο υπουργό τότε ε, δημοσία τάξεω, έθεσε ένα θέμα στον εισαγγελέα στην κρίση του και είπε ότι θα συσχετιστούν οι υποθέσει. Και ο εισαγγελέα αποφάσισε να κάνει διώξει. Ο κύριο Μπαλαούρα δεν έχει καμία θεσμική αρμόδια. Δεν βουλευτή άνθρωπο και είπε το Νοέμβριο έχει πληροφορίε ότι θα γίνουν οι διώξει την Οβάρτη. Και πού το ξέρει ο κ. Μπαλαούρα ότι το Νοέμβριο θα γίνουν οι δυο για την Οβάρτη. Ποιο του τόπε. το είπε. Εάν του το είπε η κυρία Τουλουπάκη, έχει παραβιάσει τον όρκο τη, γιατί η δικαιοσύνη επιβάλλεται να έχει μυστικότητα στην προδικασία, και άπρα να καταδικάσουμε και την κυρία Τουλουπάκη. Εάν δεν το είπε η κυρία Τουλουπάκη και το βγάλει το μυαλό του, είναι κοινό ηχοφάντη. Διαλέξτε. Καλά τα λέει ο Καρανικόλα γιατί δεν στέλνει τα βίντεο με τι δηλώσει των Σιριζέων που ανακαίνουν διώξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι πω θα του κάνουν κάτι, αλλά τουλάχιστον του ξεφυλίζεται παντού. Προσποιούνται και του δημοκράτε τα καθάρματα, λέει ένα. Καρχά να πω ένα δημόσιο μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, εκπρόσωπο του κινήματο Αλλαγή. Αναφέραμε στον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, ο οποίο στη γνωστή εκπομπή του κυρίου Πάνου Παναγετόπουλου προχθέ, όταν ο κύριο Μπαλαούρα κατά παράβαση διακρίσεω των εξουσιών. Κατά παράβαση κάθε τεκμηρίου αθότητος, κατά παράβαση κάθε κανόνα δικαίου, βγήκε προανήγγειλε, διώξε την Οβάρτη, λε και είναι ο εθνικό Ο παριστάμενο κύριο Πύρο Καρανικόλα, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ ή του κινήματο Αλλαγή, Δημοκρατή Συμπαράταξη, δεν ξέρω πώ ακριβώ λέγονται εκεί πέρα, έχουν κάποια θέματα με αυτό το ζήτημα. Μπα σε δώσει, όπω και τον ευχαριστώ εκ καρδία, κύριε Καρανικόλα. Δεν έχω ιδιαίτερη μαζί σα, σε δύο στούντιο σα έχω πετύχει, όμω φερθήκατε πολύ αντρίκια και μπράβο σα. Άλλο κύριο, κύριε, κύριε Γεωργιάδη, η Μόσχα επικεντρώνεται στο ανατολικό σχέδιο ένταξη τη πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και είναι αρνητική ω προ τον νόμο του διεξαγωγή του δημοψηφίσματο. Εσύ πιστεύετε ότι αν συνεχίσει η Ελλάδα την εξωτερική τη πολιτική υπέρ τη συμφωνία θα τη βοηθεί πρώτα του Ρώσου. Καλά. Η σχέσει με τη Ρωσία είναι πάρα πολύ κακέ, έτσι. Ξέρετε ότι έχει κηρυχθεί περσόνα ο γκράτο διευθυντή του κ. Κοτζιά, υπήρχαν απελάσει. Οι σχέσει μα είναι πολύ κακέ με τη Ρωσία. Όμω θα λέμε ειλικρινή αυτό. Εκεί η κυβέρνηση κάνει μια επιλογή. Έχει πάει στο δυτικό στρατόπεδο. Και εγώ με τη δύση είμαι, ε. Το έχει κάνει πάρα πολύ άγαρμα και κατά τη γνώμη με πολύ κακό τρόπο. Κυρία Γιώτα Βίνου, η θέση διαπραγμάτευση τη χώρα από το 1993 είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προγερμό έργα όμνε. Όταν κάποιοι βουλευτέ πάνε σε βιβλία πρέσβεων, τα διαβάζουν κιόλα. Λάθο, κυρία Γιώτα Βίνου. Η θέση Ελλάδα το 1993 και μετά από απόφαση Συμβολείου Πολιτικών Αρχηγών και με τη συμμετοχή και τότε συνασπισμού ήταν κανένας, καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Η θέση περί ονομασία γεωγραφικού προσδιορισμού έργα όμω μπήκε το 2008. Όμω τότε τελικά αυτή η θέση έκλεισε με το βέτο στο Βουκουρέστι. Άρα δεν μα δεσμεύει. Λαχανά Βασίλειο, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρο, είναι πολλά. Και όταν γίνει με το καλό κυβέρνημα, καταλήγουμε αυτά τα άθλια βιβλία των θρησκευτικών. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Βεβαίω. Αυτά είναι. Τι να πω, για τα... τον Γαβρόγλου και τα βιβλία και όλα αυτά που κάνουν και το Λιάκο. Για σκουπίδια. Ε, ο κ. Δημήτρη Παπάλα. Αγαπητέ, αν δεν τη γνώμη σα, θα την στο. Δεν θα πω το πανεπιστήμιο. Και ότι είναι οι καθητές, πολύ υπέρ των Περσπών και του κόβουν στο μάθημα, δεν πούν καλά λόγια τη Μόνη Περσπών. Η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, ειδικά στα Παγιαστήμια, είναι εξαιρετικά έντονη. Κώστα Καστακούτα. Γιατί ο κ. Πετρόπουλο και κάθε δημοσιογράφο θα βγει και του ντοκουμέντου αντιμετωπίζει ω δημοσιογράφο και του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά η Αυγή που είναι επίσημη κομματική εφημερίδα. Δίκιο έχετε. για μένα ένα δημοσιογράφο να Αυγή προφανώ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όμω δεν είναι όλο το ίδιο. Άλλο ύφο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ύφο έχει ο Πετρόπουλο, άλλο ύφο έχουν κάποιοι άλλοι. Να και δίκιο σε αυτό. Ο Πετρόπουλο είναι ΣΥΡΙΖΑ με κόκαλο και δεν το κρύβει και μπορεί να θέλει να γίνει βουλευτή του Δεν, ξέρω. δεν το ξέρω, το λέω έτσι. Αναστάσιο Δημητρίου. Με όλο το σεβασμό που σα έχω, θα ζητήσει κάποια στιγμή συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που μα φόρτω στον καμένο ότι πιο χιδέο έχει περάσει την πολιτική ζωή του τα πολεμικά. Για να μην ξεχνιόμαστε, βουλευτή από τα 26 και μετέπειτα υφυπουργό ω κανένα προσώπο παρά, παρά την απίθυμη χιδεότητά του. Αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Στο μέτρο που μπορώ να εκπροσωπήσω τη Νέα Δημοκρατία ω αντιπρόεδρό τη, ναι, ζητά συγγνώμη η Νέα Δημοκρατία και την παρουσία του πάνω καμένου στην πολιτική ζωή τη χώρα. Πράγματι είναι μια εθνική ντροπή χωρί καμία αμφιβολία. τα έχει αυτά η πολιτική. Άλλο κύριο, ο Ανδρίτσο Γιώργο. Από την πρώτη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτική Πολιτική του Βουδούρη, που σα το λέγει ο Δυσσέα Βουδούρη, υπάρχουν καταγγελίε για κακοδιαχείριση και άλλα προβλήματα. Αλλά για το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η εικόνα τη. Ερμένω, όποιο πλήξει αυτήν την εικόνα, απολύεται και όλα καλά. Αυτά που στην αρχή για τον φιλελεύθερο, Μιλάμε λέμε τα ίδια, συμφωνώ. Ο Τσακαλώτο χθε είπε ότι θα χρησιμοποιήσει ο κύριο Στόουντιν, είναι όλα Twitter αυτά έτσι, ότι θα χρησιμοποιήσει, για το λέω και το όνομα, γιατί στο Twitter είναι δημόσιο το όνομα. Είπε ότι θα χρησιμοποιήσει χρήματα από τον buffer για κούρεμα χρέου, αγαρώντα παλιέ υψηλότοκε υποχρεώσει. Στέκει αυτό το σχέδιο. Στο Πολύ καλό ερώτημα. Κατά γνώμη μου, όχι. Πρώτον και κυριότερον, γιατί όπω σα είπα, αν ακουμπήσει τον buffer μία φορά, δεν έχει δεύτερη φορά. Θα φύγουν τα επιτόκια μετά στο 5,5-6. Δεύτερον και κυριότερον, αν ακουμπήσει τον buffer για λόγου μη εξυπηρετήσεω του χρέου, θα είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί υποτίθεται τον buffer υπάρχει μόνο για αυτό. Άρα, αν αξιόν το χρησιμοποιήσει για άλλου λόγου, θα πούνε οι αγορέ. Άρα, δεν θα είμαι για τρία χρόνια τον buffer, θα είναι για λιγότερο από τρία χρόνια, εφόσον το χρησιμοποιούν τα λεφτά για άλλου λόγου. Άρα, μεγαλύτερη ανησυχία, άρα μεγάλο ο κίνδυνο, άρα μεγαλύτερη επιτόκια. Άρα, κατά τη γνώμη μου, το να κουμπίσει τον buffer είναι πολύ κακή ιδέα. Ό,τι πρέπει να κάνει, μπορεί να κάνει, αλλά χωρί να κουμπίσει τον buffer. Πέραν όμω αυτού, δεν έχω καταλάβει, θέλω να δεν είμαι τόσο ειδικό. Σα το λέω με μία επιφύλαξη. Πιστεύω ότι αν πάρει κρατικό χρήμα όμω για να το βάλει στι τράπεζε, αυτό είναι κρατική ενίσχυση, είναι state aid. Το δεν απαγορεύεται από την Ευρώπη. Δεν νομίζω λέει ότι μπορεί το κράτο να πάρει δικά του κρατικά λεφτά και να τα βάλει στι τράπεζε, χωρί τουλάχιστον συνεννόηση με τι Βρυξέλλε. Και... Ξέρετε ότι απαγορεύεται να βάλει σε ιδιωτικέ επιχειρήσει κρατικά λεφτά. Δεν γίνεται αυτό στην Ευρώπη. Γιατί χαλάει ο ανταγωνισμό και τα υπόλοιπα. Άγγελο. Η αριστερά το παίζει προοδευτική, αλλά στην πραγματικότητα είναι το πιο παλαιολιθικό που παίζει στην πολιτική. Προφανώ συμφωνώ. Αυτέ είναι οι ερωτήσει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άρα ανακεφαλαιώνω με αυτά που πα στην αρχή τη εκπομπή γιατί θέλω να τα ξαναπώ. Πρώτον, φιλελεύθερο. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Αυτό που έγινε χθε με την αποκάλυψη του κύριου Θανάση Μαυρίδη, αυτού του ανθρώπου που διόρισαν η Σιριζανέλ και που βγαίνει και λέει το τρώνε λεφτά το μεταναστευτικό και να πάει εισαγγελέα. Ο τρόπο που απολύθηκε και ο τρόπο που το θέμα έχει περάσει τα μέσα μαζί και ενημέρωση πάρα πολύ χαμηλά είναι αδιανόητο. Γι' αυτό στηρίζω φιλελεύθερο. Τώρα, όσο αφορά την ελληνική αγωγή. Σα έχω ανεβάσει τα σχόλια σήμερα και να ξανανεβάσουμε παρακαλώ πολύ. Λέω εκεί, δεν θα πω στο control όπω είναι στην τηλεόραση, θα πω στο γραφείο μου. Θα ξανανεβούν τα βίντεο τώρα, γιατί μπορεί να έχουν φύγει ψηλά και μετά βλέπουν. Σα ανεβάζω τώρα το βίντεο YouTube ελεύθερο το πρώτο μάθημα ιστορίας μου στην ελληνική αγωγή όπως έγινε τη Δευτέρα 8 με 10. Το δεύτερο μάθημα αυτή τη Δευτέρα 8 με 10 ξεκινάμε αρχαϊκούς χρόνους, αρχαία μαντία, σπάρτη και λοιπά, αυτή τη Δευτέρα. Και το πρώτο μάθημα όμως, που γίνεται κάθε Τετάρτη 8 με 10 όπως έγινε την περασμένη Τετάρτη για το μεσαιωνική βυζαντινή ιστορία και την γέννηση του νεότερου ελληνισμού και τα δύο αυτά μαθήματα επειδή πάντα τα πρώτο, το πρώτο μάθημα δίνεται δωρεάν στην ελληνική αγωγή. Άρα μπαίνετε στο YouTube, Στη διάθεση έχω δώσει τώρα κάτω και βλέπετε και το πρώτο δίωρο και το δεύτερο δίωρο. Το ευχαριστήστε. Εσεί που θα δείτε αυτά τα μαθήματα θα σα αρέσουν για να δείτε τη συνέχεια των μαθημάτων πρέπει να εγγραφείτε στην ελληνική αγωγή. Πώ εγγράφεστε στην ελληνική αγωγή, ή στέλνετε ένα email στο info παπάκι ελληνική αγωγή.gr. Μπορεί να μου τυπώσετε λίγο το mail σα αγωγή να το έχουμε σε ωραία μεγάλα γράμματα για το τηλέφωνο, να μην το βάζω εδώ τα... με τα κολυβογράμματα μου. Άμα μου φέρετε με ένα τυπωμένο χαρτί, το mail τη ελληνική αγωγή και το τηλέφωνο. Για να το δείξω, το δείτε καλά, το καταλάβετε. Info παπάκι ελληνική αγωγή.gr. Στέλνει email, σου στέλνει πίσω τη διεύθυνση και βλέπει πώ μπορεί να εγγραφεί, πότε είναι η ώρα κτλ. Όσοι εγγράφεστε στην ελληνική αγωγή, μπορείτε είτε να έρχεστε στο τμήμα και να είστε μέσα στην τάξη κάθε Δευτέρα 8 με 10, αν θέλετε αρχαία ιστορία, κάθε Τετάρτη 8 με 10, εάν θέλετε μεσονική βυζαντινή ιστορία, Μαζί μου ή όσοι έχονται στην τάξη ούτω ή άλλω, αλλά και όσοι δεν έρχονται και έχουν εγγραφεί, παίρνουν ένα κωδικό από, από, από την εβδομάδα αυτή και μετά θα μπορείτε να βλέπετε το μάθημα. Το μάθημα, αν δείτε τώρα στο YouTube την ποιότητα, θα καταλάβετε. Το μάθημα είναι σε full high definition απόδοση, είναι on demand, ή το βλέπει ζωντανά εκείνη την ώρα 8 με 10. Αν είσαι από άλλη πόλη τη Ελλάδα και δεν μπορεί να έρθει, προχθέ με βλέπανε. Είχαμε ταυτόχρονα από Νέα Υόρκη, από Johannesburg, από Βέλγιο. Δηλαδή είχαμε από πολλέ χώρε. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, άρα, εδώ είναι το mail. Αυτό είναι το mail τη ελληνική αγωγή. Info παπάκι ελληνική Στέλνοντα ένα email εδώ, σα στέλνουν πίσω ακριβώ τι πληροφορίε για το πώ κάνετε την εγγραφή σα. Το κόστος των μαθημάτων είναι 60 ευρώ το μήνα. Με συγχωρείτε, αλλά 60 ευρώ το μήνα για να κάνει αυτά τα μαθήματα είναι κάτι γνώμη μου πάρα πολύ μικρό το ποσό. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Θα πείτε, είναι δύσκολο να το καταλαβαίνω, αλλά για εμά, για όλου μα είναι. Είναι 60 ευρώ το μήνα, δεν είναι 200, είναι 60. Γράφεσαι, βλέπει κάθε εβδομάδα το μάθημά σου, έρχεται αν θέλει από κοντά, μετά το βλέπει on demand όσε φορέ θέλει, ενώ εσεί οι υπόλοιποι δεν μπορείτε να το δείτε από την άλλη εβδομάδα γιατί θα είναι κλειδωμένα τα μαθήματα. Θα είναι μόνο για όσου έχουν γραφεί. Άρα έχετε την ευκαιρία με ένα email στο info παπάκι, να στείλετε το email σας και να μάθετε για τα μαθήματα. Και φυσικά όχι μόνο για την ιστορία που είναι το δικό μου μάθημα. Χθε α πούμε πήρα ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, δε από το υπονοιμό του, Δημήτρη το μικρό του, και μου λέει με ξενύχτησε, γιατί κάτσε να δω το μάθημα τη ιστορία σου. Χάρηκα, εγώ λέω, θα το βάλω στο μάθημα. Mm. Ξέρω πω χαιρόμαστε εμεί καθηγητέ, να σου λένε καλά λόγια. Και μετά λέω από κάτω είδα το βιντεάκι που είχε τιμολογία. Και κάθε και είδα το βιντε... τιμολογία και είδα άλλα δύο ώρες μάθημα και θέλω να γραφώ στα τιμολογία. Και του έδωσα το τηλέφωνο να γράφει στα τιμολογία. Δεν γράφει το τηλέφωνο δικό μου, γράφει στην τιμολογία. Δεν πειράζει. Θα να πω ότι έχω πολύ ωραία μάθημα στην ελληνική αγωγή. Μαρχαία ελληνικά, ετοιμολογία, όμοιρο, με τα παιδιά μαθήματα, φιλοσοφία με τον Λεωνίδα, ιστορία μαζί μου. Θα έχουμε σε λίγε μέρε, ξεκινάει τέλο Οκτωβρίου, γεωπολιτική με τον Νίκο Λιγερό. Ναι, με τον Νίκο Λιγερό, το γνωστό στην ελληνική αγωγή, θα ξεκινήσει ο Νίκο Λιγερό μαθήματα θα μπορείτε να γραφείτε. Θα σα τα πούμε αυτά την επόμενη εβδομάδα. Άρα, η ελληνική αγωγή είναι σε μια μεγάλη υπερδιέρεση, μια μεγάλη προσπάθεια. Πάρτε να ένα να σα λένε το πρόγραμμα να το δείτε. Και δείτε λίγο το βίντεο. Και του πρώτου μαθήματο και του δευτέρου. Θα εννοώ, του, της ιστορίας και εννοώ τη αρχαία ιστορία και τη μεσαιωνική. Είμαι βέβαιο ότι θα σα αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Κάπου εδώ και μας, η σημερινή μα εκπομπή στο τέλο τη. Περιμένω την άλλη εβδομάδα να τα πούμε με όλε τι εξελίξει που θα μεσολαβήσουν μέσα στην ενδιάμεση εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, την άλλη εβδομάδα ξανά μαζί.